κόμμα της. Πιστεύω ότι πράγματι η κάθαρση είναι ένα παλαϊκό αίτημα και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διέξοδος από την κρίση τη σημερινή εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη διερεύνηση των σκανδάλων που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Διότι η οικονομική χρεοκοπία έχει στη βάση της και σκάνδαλα, έχει και πολιτική χρεοκοπία. Όμως, και πράγματι υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα στους προηγούμενους συναδέλφους και τους εκπροσώπους, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που συνεχίζονται σήμερα. Είναι η σημερινή κυβέρνηση η οποία ψήφισε στη Βουλή νόμο με τον οποίο παρέχεται ασυλία προκαταβολικά σε όσα πρόσωπα, σε όσους δημόσιους λειτουργούς ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ή τα ΙΠΕΔ κλπ. Θα προχωρήσουν στην εκποίηση ή ξεπούλημα με αδιαφανείς διαδικασίες της δημόσιας περιουσίας. Δηλαδή, επειδή ξέρετε το θέμα του ελληνικού εσείς κύριε Χατζηνικολάου, όσοι ξεπουλήσουν το ελληνικό δεν έχουν καμία ευθύνη, ουδή θα τους ελέγξει πια. Έχει προκαταβολικά νομοθετηθεί η ασυλία. Να λοιπόν κυρία Ασημακοπούλου πως η σημερινή κυβέρνηση είναι κολαπτήριο σκανδάλων, είναι ασυλία για τα σκάνδαλα που διαπράττονται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια υπόθεση του παρελθόντος το θέμα των σκανδάλων. Καθημερινά γεννώνται και προβλέψατε να υπάρξει ασυλία για αυτούς τους ανθρώπους εάν υποτεθεί ότι βρεθούν εις βάρος του στοιχεία. Ναι, δεν το λέτε σωστά, μου επιτρέπετε κύριε Φίλη. Καταρχάς, σημαντικό πράγμα η κάθαρση και είπαμε σημαντικό πράγμα και στο μέλλον να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία μπορούν να επαναληφθούν. Από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο στο οποίο αναφερθήκατε. Πρέπει, εμείς πιστεύουμε, με συγχωρείτε, στις ιδιωτικοποιήσεις και πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να προχωρήσουν και προχωράμε με απόλυτα διαφανείς όρους και με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε διάφορους διαγωνισμούς. Τώρα, αν κάποιος ιδεολογικά αντίκειται σε αυτό, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες φασαρίες. Άρα εμείς δεν δώσαμε ασυλία από πιθανές ποινικές συμπεριφορές. Εμείς δώσαμε ασυλία από το κυνηγητό που μπορεί να υποστεί κανείς, επειδή προχωράει τις νόμιμες διαδικασίες. Όχι, όχι. Ψηφίζεται ένα νόμο στη Βουλή, είναι γνωστό αυτό, το Πανελλήνιο. Ψηφίσαμε, κύριε Φίλη. Ναι. Ξέρω ποιο Επίσης, νόμο ξέρετε ότι ο κ. Ρακιτζής, ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει βάση της πολιτείας, να κυνηγάει τέτοιες υποθέσεις διαφθοράς στο δημόσιο, κατήγγειλε στη Βουλή και έστειλε και επιστολή μετά όταν προκλήθηκε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κατήγγειλε στη Βουλή ότι φτάνουν υποθέσεις διαφθοράς του δημόσιου στη δικαιοσύνη και κάποιο αόρατο χέρι, προστάτες δηλαδή των διεφθαρμένων προσώπων, πολιτικό χέρι, σταματάει τη διερεύνηση. Αυτά είναι χθεσινά θέματα. Ο κύριος επίσης Νικολούδης, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, και αυτή η δημόσια πολιτιακή αρχή είναι, για την αντιμετώπιση του βρώμικου χρήματος. Και αυτός έχει πει ανάλογα πράγματα όταν ήρθε στη Βουλή στην αρμόδια επιτροπή. Ο κύριος Τέντες, θυμάμαι, σε μια συνέντευξή του στο Real News, προ ενός μηνός, ο οποίος είναι ο συντονιστής της Εθνικής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είπε ότι το θέμα της σύμβασης με τη Siemens δεν προχωράει καθόλου. Αυτά τα ψέματα που υπόθηκαν στη Βουλή τον κύριο Σαμαρά τότε για να κουκουλώσει το σκάνδαλο, ότι θα δώσει διάφορα ωφέλη κλπ., δεν προχωράνε πουθενά. Ουδείς τα ελέγχει αυτά τα πράγματα. Είναι στοιχεία διαφθοράς. Σας ανέφερα επίσημα στοιχεία που δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΗ κολλημένοι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, όπως νωρίτερα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση. Πριν μιλήσατε για το ΤΑΙΠΕΔ και για ιδιωτικοποιήσεις. Αλλά το διευρύνετε τώρα. Μα εγώ επανέλαβα. Γιατί, ποιος τους προστατεύει? Εσείς με τον νόμο. Εσείς μπορείτε να κατανομάσετε. Το αόρατο χέρι δεν με διευκολύνει σε κάτι, κύριε Φίλη. Ούτε είναι. Ο κύριος Ρακιτζής δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Είναι διορισμένος από την κυβέρνηση. Εγώ δεν μιλάω κομματικά αυτή τη στιγμή. Εσείς μιλάτε. Όχι. Και κάνει μια καταγγελία. Η διαφθορά δεν είναι κομματικό θέμα. Η διαφθορά είναι θέμα το οποίο όλοι μαζί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Η διαφθορά είναι αποτέλεσμα του δικοματισμού στην Ελλάδα. Αυτό το λέτε εσείς. Η διαφθορά είναι αποτέλεσμα νοοτροπίας και είναι αποτέλεσμα ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο την επιτρέπει και όλα. Την επιτρέπει και όλα στην Εδώ έγινε σε ένα πολιτικό σύστημα μέσα, μια χώρα, η διαφθορά. Κατανοητό. Κάποιοι διαχειρίζονται χρήματα. Κατανοητό. Και τυχαίνει να είναι άνθρωποι της δικιάς παράταξης ή του Πασόκ ή και ο κύριος Καρατζαφέρης. Εγώ σας είπα από πριν, εκ προημίου, όποιοι άνθρωποι είναι, ας τιμωρηθούν γι' αυτό. Μα σας και να φροντίσουμε στο μέλλον. Μα εσείς σας λέω ότι φτιάχνετε νέα νομοθεσία όμως, που απαγορεύει την τιμωρία. Δεν απαγορεύει την τιμωρία. Εσείς μιλάτε για ευθύνες που καταλογίζονται σε συγκεκριμένα διοικητικά συμβούλια. Λες και ξεπλένουμε τη διαφθορά. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αντιθέτως,
ο τρόπος με τον οποίο καταπολεμάς τη διαφθορά, εκτός από επίπεδο νοοτροπίας και πολιτικού συστήματος που επιλέγεις καθαρούς ανθρώπους, από όπου και αν έρχονται αυτοί για να διαχειριστούν τα της χώρας, είναι το θεσμικό πλαίσιο, είναι το νομικό πλαίσιο, είναι πράγματα όπως αυτά τα οποία κάναμε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να μην μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αυτές είναι σοβαρές θεσμικές κινήσεις. Προκαταβολικά απαλλάσσετε τον κόσμο από τυχόν ευθύνες. Δεν απαλλάσσουμε κανέναν προκαταβολικά. Κάνετε. Κύριε Σκουρλέτη, δεν είστε και στελέχη μεγάλων τραπεζών. Αλλά αν διαβάσει κανείς αυτή τη διάταξη, τώρα. Βλέπει αυτό ότι το ο περιορισμός... Βλέπει... Δεν είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Τι λέτε τώρα. Γνωστά δεν είναι αυτά τα κύριε, πράγματα. Αυτά που συζητάμε είναι συγκεκριμένα. Ναι, κυρία Πυριώτη. Τρεις παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Μιλήσατε πριν και είπατε ότι τα μεν...